Θα σας πω δύο λόγια για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του επιμελητηρίου. Μήπως έτσι ζωντανέψω λίγο το ενδιαφέρον σας. Έχουν ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο μάλλον του 2012 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε γύρω στις 7.500 ηλεκτρονικές αιτήσεις για να ανοίξουμε ηλεκτρονικούς λογαριασμούς και να μπορούν μέσω των ηλεκτρονικών λογαριασμών να παίρνουν πιστοποιητικά χωρίς να προσέρχονται πλέον στο επιμελητήριο. Και πάνω σε αυτό το σκοπό θα θέλαμε να ζητήσουμε τη βοήθειά σας, ούτως ώστε να γίνουν ακόμα περισσότεροι και με αυτόν τον τρόπο έτσι να μπορέσουμε και εμείς να απελευθερώσουμε τον κόσμο μας από τον ΚΙΣΕ και να τον ρίξουμε προς την κατεύθυνση εκείνη ώστε να εξυπηρετεί ηλεκτρονικά τον κόσμο, αλλά και εσείς να κάνετε ευκολότερα την δουλειά σας. Θα σας δείξω δύο παρουσιάσεις, οι οποίες είναι πολύ σύντομες. Η πρώτη περιέχει ένα φάσμα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στα μέλη μας. Και η δεύτερη είναι πώς μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή. Λοιπόν, ξεκινάω. Θα παραλείψω λίγο έτσι πολύ γρήγορα τις πρώτες καρτέλες, οι οποίες λένε ότι με εντάχει ότι οι υπηρεσίες του επιμελητηρίου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, οι υπηρεσίες προς όλους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση χωρίς να χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο κωδικό και στις υπηρεσίες προς εγγεγραμμένους χρήστες. Εγγράφονται όσοι πραγματικά θέλουν να εγγραφούν για να κερδίσουν αυτό που λέγαμε χρόνο και χρήμα. Και το μοτίβο αυτών των υπηρεσιών έχει ως εξής. Τι μπορούν να κάνουν? Μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία που διατηρεί το επιμελητήριο στα μητρώ, δηλαδή έχουν πρόσβαση στην καρτέλα που και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε, μερική πρόσβαση βέβαια. Να εκδώσουν χωρίς κόστος πιστοποιητικά Γενικού Μητρώου Ταμιακής Ενημερότητας, να πληρώσουν τη συνδρομή τους, να αλλάζουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, να αναζητούν ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής προκειμένου να εξοφλούν τις οφειλές τους είτε μέσω web banking είτε σε κυσέ γνωστών τραπεζών. Και τα καινούργια που έχουμε είναι ότι μπορούν πλέον να τροποποιήσουν στοιχεία της ατομικής τους επιχείρησης, δηλαδή να κάνουν προσθήκη δραστηριότητας, προσθήκη υποκαταστήματος, αλλαγή έδρας, να αλλάξουν αν θέλουν την επωνυμία τους, να προσθέσουν διακριτικό τίτλο, να λύσουν την ατομική τους επιχείρηση. Και επίσης έχουμε και τα πιστοποιητικά, τα ιστορικά, ιστορικό καταστατικών και ιστορικό μέλους που χρησιμεύει σε κάποιον ο οποίος κάνει διακοπή για να πάει στον ΟΑΕ να πάρει τη σύνταξή του. Καινούργιες υπηρεσίες, σύντομα, μάλλον τις έχουμε ήδη φτιάξει, απλώς υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θα λύσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα και θα τα αφήσουμε ελεύθερα προς τους χρήστες. Είναι η εγγραφή και όχι μόνο ατομικών επιχειρήσεων αλλά και των υπολείπων μορφών. Είναι το ανέβασμα των ισολογισμών, αν δεν αλλάξει βέβαια το πλαίσιο και το πλαίσιο ότι αλλάζει πολύ γρήγορα. Και εδώ τώρα σας δείχνω τις υπηρεσίες προς όλους, στις οποίες μπορεί κάποιος να αναζητήσει διακριτικό τίτλο χωρίς να προσέλθει στο επιμελητήριο ή χωρίς να κάνει κάποιο τηλέφωνο. Μπορεί μέσα του εργαλείου μας να τον αναζητήσει και να δει και αφού καταλήξει μετά να έρθει στο επιμελητήριο ή να προσπαθήσει ηλεκτρονικά να ιτηθεί γι' αυτό. Και προφανώς υπάρχουν και οι υπηρεσίες εκείνες με τις οποίες μπορεί να αναζητήσει τη δραστηριότητα οποιοδήποτε μέλους, να αναζητήσει πλήθος επιχειρήσεων με διάφορα κριτήρια όπως είναι με Vivo, με CAP κλπ. Και τώρα θα σας πω δύο λόγια πώς μπορεί κανείς να εγγραφτεί στο επιμελητήριο, στο e-επιμελητήριο όπως το καλούμε εμείς. Ανοίγετε ένα παράθυρο στο browser, σε όποιο browser χρησιμοποιείτε.
ανοίγει η διαδικτυακή δισογραφική πύλη του ΕΑ, πληκτρολογώντας www.ε.α.gr. Από εκεί στο πανεράκι αυτό που βλέπετε όλοι είναι να γαλάζει ο μπάνερ στην κορυφή της σελίδας που λέει «Η επιμελητήριο», το πατάτε. Να το φαίνεται λίγο καλύτερα. Και ανοίγει μια οθόνη εισόδου. Στην οθόνη αυτή η εισόδου που ζητάει ένα πιν και έναν αριθμό μητρώου. Αυτοί βέβαια που δεν έχουν ακόμα το πιν, πατάνε εδώ στο δίκτυο το βελάκι που λέει μόνο για μέλη του επιμελητηρίου αίτηση απόδοση κωδικού. Και συμπληρώνουν ένα πλήθος στοιχείων. 6-7 πεδία είναι, για μια φορά μόνο γίνεται αυτό. Και αφού τα συμπληρώσουν, πατώντας το κουμπάκι αίτηση, τους έρχεται στο email που δηλώνουν στο τελευταίο πεδίο ένα PDF αρχείο που έχει το κωδικό αριθμό PIN και τον αριθμό μέλους που χρησιμεύει ως username. Η μορφή του PDF αρχείου είναι αυτή εδώ. Την προσπερνάω αυτά γρήγορα, εντάξει. Κατόπιν, την πρώτη φορά που μπαίνουν μέσα, τους καλεί το σύστημα να αλλάξουν το κωδικό και να βάλουν κάποιο δικό τους. Φυσικά εννοείται ότι αυτό μπορεί να γίνει και από οποιοδήποτε λογιστικό γραφείο, από οποιοδήποτε λογιστή και ήδη γίνεται από κάποιους. Δεν ξέρω αν είναι κάποιοι ήδη έχουν προσπαθήσει να το κάνουν για μέλη μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε ή οποιοδήποτε πρόβλημα, υπάρχει ένα back office αρκετά πολυπληθές που κατά τη διάρκεια των εργασίμων ωρών και τη Δετάρτη μέχρι τις 5 η ώρα μπορεί να βοηθήσει και να λύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα συναντήσετε. Εμείς θέλουμε να είστε κοντά μας, θέλουμε να προσπαθήσετε ούτως ώστε τα μέλη σας να αποκτήσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είτε μέσω εσάς είτε και από μόνοι τους. Και πάνω σε αυτό θα θέλαμε την δική σας αρρωγή.